οικογενειακό θέμα και αρχίζει και πάλι μία περίοδος όπου η συλλογική δουλειά και η κοινωνική σας ζωή θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστη. Ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με την οικογένεια θα μπορούσε να επιληθεί. Για τους Ταύρους μας, όπου εξακολουθεί η Αφροδίτη να τους βοηθάει, σήμερα είναι μέρα που μπορείτε να δείτε πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, να συζητήσετε μαζί τους ή πρόσωπα του περιβάλλοντός σας να βοηθήσουν ως προς τις σχέσεις, αν αυτές έχουν διαραγεί και είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες. Ενώ ένα επαγγελματικό θέμα επιστρέφει για πολύ στο προσκήνιο, αλλά θα πρέπει να προσέχετε εσείς των τελευταίων ημερών, όπου συζητήσεις που μπορεί να κάνετε στα επαγγελματικά θα πρέπει να είναι σοφές, ώστε να μην σας αρνηθούν. Για τους διδύμους αρχίζει μία νέα περίοδος, η οποία μιλάει για ταξίδια στο εξωτερικό, για επαφές με πνευματικές εργασίες. Αν γράφετε, αν ασχολείστε με γραπτά, έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Πάντα πρέπει να προσέχετε αυτόν τον καιρό. Τι λέτε, πώς το λέτε ή αν φτάνει εκεί που θέλετε να το πείτε, ενώ σήμερα ένα οικονομικό θέμα θα μπορούσε να επιληθεί κατά τον καλύτερο τρόπο. Για τους καρκίνους μας εξακολουθεί η Σελήνη να είναι στο δικό σας ζώδιο. Εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες και έχετε πολλά αντιφατικά πράγματα, από τη μία οικογενειακά και από την άλλη κάποιο συναισθηματικό θέμα, είναι μια καλή μέρα για να βάλετε μια τάξη στις σχέσεις σας. Ενώ γενικά για ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με φορείς, δάνεια, ασφάλειες, επιστρέφει δρυμύτερο. Τα λιοντάρια σήμερα είναι καλύτερα. Δεν ξέρω πώς περάσατε χθες εσείς που ήσταν γεννημένοι τελευταίες μέρες. Εάν είχατε κάποια ένδειξη για το ότι ο μπαμπάς σας είναι λίγο στεναχωρημένος, για το ότι ένα πρόσωπο κύρους δεν διακυτευμένος ως προς εσάς, θα πρέπει να το προσέξετε, γιατί κάτι σας λέει και αργότερα μπορεί να επανέλθει. Η επιστροφή του Ερμή στον υδροχό θα φέρει πολλές συζητήσεις με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες. Για τους παρθένους μας, θέματα δουλειάς επιστρέφουν στο προσκήνιο για να επιληθούν. Είναι μια ολόκληρη περίοδος μέχρι τις 17-18 Μαρτίου, όπου θέματα εργασίας ή υγείας επιστρέφουν, ενώ σήμερα, φίλοι, μπορεί να είναι πολύ σημαντική για σας. Για τους παρθένους έχω πει πολλές φορές ότι μπορεί να μην είναι ένας χρόνος ευτυχίας, αλλά είναι ένας χρόνος που σιγά σιγά χτίζεται το μέλλον σας, το οποίο θα είναι πολύ πολύ καλύτερα τον επόμενο 1,5 χρόνο. Για τους ζυγούς μας, κοινωνικές επαφές μπορεί να σας κουράζουν σήμερα. Είστε φορτισμένοι αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες. Ενώ θα γυρίσει ο Ερμής στον υδροχό και αυτό σημαίνει θα χαρείτε, θα διασκεδάσετε, θα έρθετε κοντά στα παιδιά. Γενικότερα επαναπροσδιορίζετε τις σχέσεις σας ως προς τα αγαπημένα πρόσωπα. Για τους Σκορπιούς αντίθετα, τα οικογενειακά θέματα που είχατε το Γενάρη επιστρέφουν. Θα πρέπει να ασχοληθείτε με τα παιδιά ή νεαρά πρόσωπα γενικότερα. Ενώ σήμερα είναι μια καλή μέρα, έστω και με τεμποδίων, για εσάς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, να προγραμματίσετε νομικές ή διαδικαστικές υποθέσεις, ακόμα και ένα ταξίδι. Με εμπόδια παρασκηνίου, αλλά μπορείτε. Οι τοξότες μας ας ασχοληθούν με ένα οικονομικό θέμα το οποίο πρέπει να επιλύσουν, όμως αρχίζει μία περίοδος όπου η καθημερινή σας ζωή θα είναι πολύ καλύτερη. Θα δείτε φίλους, θα δείτε συγγενείς, πρόσωπα που έχετε να δείτε από παλιά ή θα αναθεωρήσετε τις σχέσεις σας ως προς αυτούς μέχρι τις 2 Μαρτίου. Από 2 Μαρτίου έως 17 τότε τακτοποιούνται. Για τους εγώ καιρούς μας είναι μέρα που θα πρέπει να ασχοληθείτε με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες. Ένα οικονομικό θέμα επιστρέφει για να επιληθεί. Παλιές υποθέσεις έρχονται. Αν σας οφείλουν χρήματα, μπορείτε να τα ζητήσετε τώρα με τον ανάδρομο ή να αγοράσετε, όπως είπαμε, πράγματα από δεύτερο χέρι. Ενώ η Αφροδίτη εξακολουθεί να ευνοεί εσάς που είστε γεννημένοι 5, 6, 7, χαρείτε αυτές τις ημέρες. Προσοχή ακόμα, εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, τα καυγαδάκια δεν λείπουν. Για τους υδροχώους μας, επιστρέφει ο Ερμής για ένα μήνα. Αυτό σημαίνει ότι θα σκεφτείτε και πάλι πράγματα που έχουν σχέση με τα παιδιά, με τον ερωτικό σύντροφο. Αναθεωρείτε κάποιες απόψεις μέχρι τις 2 του μηνός, ενώ από τις 2 έως τις 17 παίρνετε οριστικές αποφάσεις για το τι θα κάνετε στην προσωπική και συναισθηματική σας ζωή. Σήμερα ένα θέμα εργασίας που σας απασχολεί θα λυθεί κατά τον καλύτερο τρόπο, ενώ σιγά σιγά η Αφροδίτη ετοιμάζει τη δική της είσοδο στο δικό σας ζώδιο και αυτό σημαίνει ότι έρχονται πολλά καλά και κάποια άγχη που μπορεί να έχετε για οικογενειακά θέματα φαίνεται ότι εξαφανίζονται. Τα ψαράκια μας σήμερα είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα. Διάγεται μια περίοδο περίεργη. Από τη μια έρχονται πράγματα τα οποία είναι ευχάριστα για εσάς. Από την άλλη όμως μπορεί κάποια θέματα να καθυστερούν. Τώρα λοιπόν εσείς που είστε γεννημένοι
τις πρώτες μέρες θα δείτε ότι θα υπάρχει μια καθυστέρηση σε θέματα που έχουν σχέση με συνεργασίες ή με σχέσεις. Δεν πρέπει να φοβηθείτε, γιατί μετά τις 18 Μαρτίου ο Ερμής επιστρέφει και θα σας φέρει αυτά που θέλετε να κάνετε. Δεν πρέπει να δίνετε αφορμές για σχόλια αυτόν τον καιρό. Φροντίστε την υγεία σας είτε οικονομικά. Αλλά εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, ένα συναισθηματικό θέμα φαίνεται ότι προχωράει προς μια... πώς να την πω, προς μια δέσμευση. Λες να σε παντρέψουμε? Λες, ξέρω εγώ, για να δούμε. Εσείς τον τελευταίο ημερό, λοιπόν, μπορείτε να δείτε αν η σχέση σας θα πάει πάρα πολύ καλά και πώς θα σταθεροποιηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον αστρολόγο και το ελεφαντάκι. Να είσαι καλά.